μέσα. Ο πατέρας του βάζει τους μεγαλοδικηγόρους του να κάνουν μήνυση σε κάθε σκατό του Willy Wonka. Να ψάξουν το σκοτεινό παρελθόν του. Τη μυστήρια προσωπική ζωή του με αυτά τα πορτοκαλιά νανάκια. Και μετά, να τον κρεμάσουμε στα φωτοσέλιδα για παιδεραστία. Να του πετάξουν τα νερά έξω. Το αληθή ο Willy Wonka έχει τελειώσει. 25 χρόνια στον Γουαντάναμο θα τον τυρανάνε συνέχιση για τον Ινδού σαν τσοκόντες. Στον πραγματικό κόσμο η Γερμανία κερδίζει. Γιατί εντάξει, είμαστε και λίγο ρεαλιστές, στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί. Το χοντρογερμανάκι. Ο Αγκούστους! Να σωστά, ο Αγκούστους! Αυτό στο τέλος κληρώνει τα πάντα. Τα παίρνει όλα. Και επειδή είναι ένα χοντρογούρνο, δεν μπορεί να σταματήσει να τρώει όλη αυτή τη σκάτω σοκολάτα. Όσοι περισσότεροι φτιάχνουν το μπαλούμπα, τόσο περισσότεροι τρώει το ζώο. Ο Αγκούστους είναι 18 χρόνια και τόφαλο. Μια μέρα ξυπνάει. Απλώνει το χέρι για να πιάσει το τηλεκοντρόλ. Και. Σκεφτόμουν ότι η κατάθλιψη του Τζιν
του επιτρέπει να βλέπει τα πράγματα πιο καθαρά από εμάς. Έχει απορριφθεί από την οικογένειά του αλλά και τους φίλους του σε τέτοιο βαθμό όπου όλη αυτή η απομόνωση αντανακλά απόλυτα την κατάσταση των εφήβων. Είναι σαν να εκφράσει κάτι σημαντικό με διαφορετικό τρόπο. Καλά, μιλάμε για πείση! Μεταφορικά πάντα! Εύα! Τέλειο, Will, τέλειο! Αλλά, ξέρεις, Τζίνι, όσο πιο φανερό το κάνεις, τόσο πιο σημαντικό θα γίνει. Δηλαδή, φαντάσου τι μήνυμα θα έστελνες εκ μέρους όλων αυτών των ξεχασμένων εφήβων, αν... Μετάφραση δεν θέλει να θίξει καμία καταγωγή, απλά είναι μία έκφραση όπου στον αρχό νομίζω όλοι γνωρίζουν ότι χρησιμοποιείται για να... Όπως και πολλές άλλες λέξεις που σημασία που δεν έχουν καμία λέξη με τη χρήση. Μάλλον αυτό το σχόλιο ήταν λίγο πιο ανάποδο στο ποιητή η ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο. Αφού δώσω συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά για αυτήν την παράσταση, θα ήθελα να ρωτήσω πώς φαντάζεσαι ότι μπορεί να το δεχτούν κάποιοι μαθητές στους οποίους έχει συμβεί περιστατικό τέτοιο στο σχολείο. Για ξαναπες, Μάκη. Λέω, αυτή η παράσταση, πώς θα μπορέσουν να το δεχτούν οι μαθητές όταν έχουν σε κάποιο σχολείο συμβεί περιστατικό που έχουν χάσει μαθητή. Αυτό όμως δεν... Όχι, ρωτάω τώρα το για την εσάς. Ναι, απλά εμείς γενικά όσο θα πει, θέτουμε τα θέματα και τα ερωτήματα εφόσον μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Εμάς η δουλειά μας έχει τελειώσει. Εμείς θέτουμε τα ερωτήματα και ενεργοποιούμε τη σκέψη και τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών. Τώρα η ειδική ας απαντήσουμε. Εμείς ούτε μπορείτε να ξέρετε αν στο συγκεκριμένο κοινό υπάρχει κάποιος που έχει αντιμετωπίσει. Μα και είναι θέμα αντιμετώπισης. Ναι, αλλά και αυτό έχει να το διαχειριστεί ο σύλλογος.